Θα φύγουμε από το κορδελιό και από το πρώτο ειδικό. Ελπίζω ότι το κόστος δεν θα εμποδίσει την μετεγκατάσταση, την προσωρινή, για να κάνω και μια σύνδεση με την προηγούμενη ερώτηση. Και να πάμε στο Βόρειο Εύρο, κύριε Υπουργέ. Στο φράγμα του Άρδα, εκεί στο θεραπείο του Τριγώνου, με χωρητικότητα 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, το οποίο αρδεύει εδώ και 50 χρόνια πάνω από 200.000 στρέμματα στην περιοχή. Αυτό το φράγμα λοιπόν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Σήμερα συγκεκριμένα παρουσιάζει μια εικόνα κυριολεκτικά εγκατάλειψης. Και ο κίνδυνος να πάθει έμφραγμα αυτή η κυριότερη δομή άρδευσης του Εύρου και να μείνουν χωρίς νερό όλες οι αρδευόμενες εκτάσεις είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος. Υπήρχαν ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι όμως συνταξιοδοτήθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν, ηλεκτρολόγοι του φράγματος. Και την ηλεκτρολογική υποστήριξη του φράγματος την ανέλαβε πια ένας ιδιώτης. Επιπλέον, από την πρωτοχρονιά του 2024, εδώ και 7 μήνες δηλαδή, το φράγμα είναι και χωρίς προσωπικό φύλαξης. Δεν υπάρχει κανείς για να το φυλάει, μιας και ο τελευταίος φύλακας του συνταξιοδοτήθηκε. Και οι εγκαταστάσεις φυσικά του φράγματος σκουριάζουν καθώς είναι ασυντήρητες για πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το κυριότερο ζήτημα είναι ότι οι πόρτες οι οποίες ρυθμίζουν τη ροή του νερού είναι σε ένα εξαιρετικά, σε ένα οριακό σημείο, έτοιμες να μπλοκάρουν με ολέθριες φυσικά συνέπειες αν συμβεί αυτό για τους αγρότες και για την περιοχή. Επίσης, έγινε και ένα βοηθητικό φράγμα εκεί κοντά δίπλα, στο χωριό Κόμαρα, και δαπανήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό όμως το φράγμα εξακολουθεί και σήμερα να παραμένει ανενεργό, χωρίς να ιδρώνει κανενός το αυτί, ούτε βέβαια να απολογείται κάποιος γι' αυτό. Σας ρωτάμε λοιπόν με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε ως κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, τα χρήματα, δηλαδή προκειμένου να γίνει συντήρηση, να στελεχωθεί για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το πολύ σημαντικό φράγμα για την περιοχή, να προσληφθεί φυσικά όλο το άμεσα και όλο το αναγκαίο προσωπικό με τους φύλακες, τους ηλεκτρολόγους, για να συνεχίσει τη λειτουργία του αυτό το φράγμα και τι θα κάνετε για να λειτουργήσει και αυτό το βοηθητικό φράγμα που προανέφερα στα Κόμαρα. Σας ευχαριστώ. Αναφέρεστε στη λειτουργία δύο φραγμάτων στο νομό Εύρου, του φράγματος θεραπιού και του βοηθητικού σε αυτό, όπως είπατε, φράγματος Κόμαρα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα για να δούμε ποια είναι σήμερα εκεί η πραγματική κατάσταση. Το φράγμα θεραπείου κατασκευάστηκε το 1972 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το ΥΠΕΧΟΔΕ δηλαδή, κάθετα στον ποταμό Άρδα. Το τότε Υπουργείο Γεωργίας δεν δέχθηκε να το παραλάβει για χρήση και με την ίδρυση των κρατικών περιφερειών η λειτουργία, η συντήρηση και η φύλαξη του περιήλθαν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργου. Από 1η Ιουλίου του 2011, με το νόμο 3852 του 2010, τη λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη ανέλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ίσως γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, κύριε συνάδελφε, ότι το φράγμα θεραπείου λειτουργεί ανελιπώς τα τελευταία 50 χρόνια. Οι εγκαταστάσεις του συντηρούνται από όργανα της περιφέρειας και τα νερά του ποτίζουν περισσότερα από 230.000 στρέμματα. Πρόκειται για ένα φράγμα το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας με τη Βουλγαρία και η κυβέρνησή μας, όπως γνωρίζετε, δίνει μεγάλη σημασία στις ανάγκες που έχουν οι ακριτικές περιοχές της χώρας. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό για την περιοχή φράγμα, οι σύγχρονες προδιαγραφές και οι ανάγκες της περιοχής επιβάλλουν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται στα θυροφράγματα ρύθμισης της ροής των υδάτων, το οποίο ανέκυψε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αρδευτικής περίοδου του έτους 2023 και για την επίλυση του έχει ήδη αποστελεί αίτημα εξασφάλισης χρηματοδότησης ποσού 65.545 ευρώ από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
ώστε με το πέρας της τρέχουσας αδευτικής περίοδου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανύψωσης των θυρών εκτόνωσης του φράγματος και στις ρηγματώσεις που παρουσιάστηκαν στους προσαγωγούς αγωγούς οι οποίες προκαλούν διαρροές. Επίσης, για τη βελτίωση της χωρητικότητας του φράγματος θεραπιού έχει κατεθεί ήδη αίτημα του Περιφερειάρχη προς τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ποσού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα θα αναφέρω στη δευτερολογία μου. Σας άκουσα προσεκτικά, κύριε Υπουργέ. Προσπαθήσατε να ωρεοποιήσετε την εικόνα, λέγοντας απλώς ότι υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα με τα θυροφράγματα. Δώσαμε 60-70 χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό που είπατε, και όλα θα λυθούν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μόνο έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Τα πράγματα είναι οριακά, είναι κρίσιμα. Οι αγρότες εκεί στην περιοχή, στο τρίγωνο του Εύρου, είναι αγανακτισμένοι. Μιλούν για εμπαιγμό. Καλά θα κάνετε να πάτε, να βρείτε έναν τρόπο να μιλήσετε με αυτούς, να σας τα πούν. Και φυσικά για την κατάσταση αυτή στο φράγμα του θεραπείου, ένα τεράστιο φράγμα, πολύ σημαντικό για την αγροτική οικονομία της περιοχής, έχουν ευθύνη όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά μαζί και οι διοικήσεις της περιφέρειας και των Δήμων, οι οποίες όλες αυτές, αν και γνωρίζουν το πρόβλημα, αδιαφορούν. Γιατί ξέρετε, το να εμφανιστεί πέρυσι, να ανακύψει πέρυσι το πρόβλημα αυτό με τα θυροφράγματα, έχει προηγηθεί μια κατάσταση. Το πρόβλημα κάποια στιγμή προκύπτει, ανακύπτει. Αλλά όμως τι έχει προηγηθεί? Η υποσυντήρηση, η έλλειψη μάλλον, η απουσία οποιασδήποτε συντήρησης για δεκαετίες. Το θέμα το ανέδειξε φυσικά ο Αγροτικός Σύλλογος του Τριγώνου στον Εύρο με ανακοίνωσή του. Από τις αρχές του Δεκέμβρη του 2023 η Λαϊκή Συσπήρωση, η Περιφερειακή Παράταξη, η Παράταξη του ΚΚΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κατέθεσε επερώτηση σχετική στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς ως κόμμα στο ΚΚΕ στις 24 του Γενάρη καταθέτουμε ερώτηση προς την κυβέρνηση για το θέμα. Δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση. Επανερχόμαστε στις 14 Μαρτίου, κύριε Πρόεδρε, του 24, χωρίς πάλι να λάβουμε καμία απάντηση. Την επανακαταθέτουμε εκ νέου στις 17 Μαΐου. Μήνες προσπαθούμε να πάρουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση για το πρόβλημα αυτό. Συναντάμε την ίδια κυβερνητική αδιαφορία και ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε επιτέλους, να συζητήσουμε αυτή την ερώτηση ως επίκαιρη, την οποία την έχουμε μετατρέψει. Κοιτάξτε, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο της περιοχής, ακόμα και οι αρμόδιοι φορείς, όπως για παράδειγμα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης του Εύρου, ο οποίος έκανε αυτοψία στο φράγμα, τρόμαξε κυριολεκτικά με αυτό που αντίκρισε και το χαρακτήρισε ως μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Δεν είναι δικά μου λόγια. Λέγοντας ότι η υπόθεση του φράγματος χρειάζεται μια υψηλή παρέμβαση, μιας και η κατάσταση με τις πόρτες, λέει, είναι αδιανόητη, αφού δεν τις ανοίγουν για να μην τους μείνουν στο χέρι. Για τις πόρτες του φράγματος, μιλάμε για τα θυροφράγματα. Φυσικά, όπως σας είπα, αυτό το φράγμα είναι καθοριστικό για μια περιοχή που αρδεύει μια περιοχή 200.000 στρεμάτων. Το μέλλον του αγροτικού κόσμου της περιοχής εξαρτάται από αυτό, εκτός αν θέλετε κι εσείς να διώξετε όσους έχουν απομείνει εκεί στην περιοχή, αδιαφορώντας για τη λύση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Ξέρετε, οι παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούν να γίνουν από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια καλλιεργητική περίοδος και το φράγμα είναι σε πλήρη λειτουργία. Μπορεί να γίνουν τους επόμενους μήνες, τους υπόλοιπους. Εν τω μεταξύ, και πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό να υποθεί ότι δεν υπάρχει για το ζήτημα αυτό, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε εμείς, να υπάρχει μια κάποια περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι και βασική προϋπόθεση, κύριε Πρόεδρε, για να ενταχθεί ένα έργο, εν προκειμένου το φράγμα, σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε να γίνουν και οι αναγκαίες εργασίες της συντήρησής του. Και εν πάση περιπτώσει, είχαμε ακούσει, ο Περιφερειάρχης είχε πει ότι θα προβεί σε ενέργειες ώστε να ενταχθεί αυτό το έργο στο νέο ΕΣΠΑ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, πείτε, παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι η κατάσταση, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και θα πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες αποκατάστασης
και συντήρησης αυτού του φράγματος προκειμένου να λειτουργήσει και προκειμένου να μείνουν τέλος πάντων και να μην φύγουν και οι τελευταίοι που έχουν μείνει στον Εύρο και ειδικότερα στον Βόρειο Εύρο. Σας ευχαριστώ.